ένα ιδιαίτερο ξόρκι που έκανε η μάχη των Ιωαννίνων και κυρίω η γιαγιά μου ήταν ένα ξόρκι ευημερία και αυθονία για να έρθουν τα χρήματα. Το κάνανε συνήθω όταν στι γιορτέ του, στι ονομαστικέ του γιορτέ, στα γενέθλια αλλά και στην αλλαγή του χρόνου. Θεωρείται ένα πολύ σπάνιο ξόρκι και το ανέβασα πριν περίπου καιρό. Βασίζεται σε ένα στη γνωστή μπόλια των Ιωαννίνων που αυτό θα το δείξουμε τον Απρίλιο, θα το έχω στο μαγαζί. Η μπόλια είναι ένα είδος φαγητού με πολλά σπόρια, όσπρια, όπως φακές, καλαμπόκι, ρύζι. Είναι ένα ζωμός, ένα ειδικό το οποίο το τρώγανε και το, όταν το φτιάχνεις το δίνεις στον κόσμο για να φάει. Και αυτό προσφέρει την ευημερία. Ένα παρόμοιο λοιπόν πράγμα, όπως η μπόλια, το πήραν οι μάγισσες και το κάνανε με ένα απλό ξόρκι αυθονίας. Τα υλικά του λοιπόν είναι ένα πύλινο βαζάκι, φασόλια, καλαμπόκι, σιτάρι, ρύζι, φακές, τρία μελισσοκέρια, χάλκινα νομίσματα και το φίλτρο μυρόλι. Αυτό γίνεται κυρίως στις Κυριακές. Και τι κάνουμε. Αφού λοιπόν πρώτα πλύνουμε το βάζο μας με αγιασμό και νερό, το αφήνουμε να στεγνώσει στα αστέρια. Αφού λοιπόν είναι έτοιμο, το παίρνουμε και κολλάμε τα τρία μελισσοκέρια επάνω έτσι ώστε να κάνει ένα τρίγωνο τα κεριά. Τα κεριά θα πρέπει πρώτα να ραδιστούν με μυρόλι. Τα παραράντησα. Τώρα θα βάλουμε τα φασόλια. Μετά το καλαμπόκι, μετά το σιτάρι, και προσέχουμε πάντα να μην αναμειχθούν το ένα με το άλλο, απλά να μένει μια στρώση. Μετά ρίχνουμε το ρύζι. Και τέλος, οι φακές. Στο ξόρκι γράφω ότι αφού βάλουμε τα σπόρια, βάζουμε τα κεριά, εγώ τα βάζω πάντα πρώτο για να μπορέσουν να κάτσουν όρθια. Τέλος, παίρνουμε τα κέρματα και τα τοποθετούμε επάνω στις φακές. Ανάβουμε τα κεριά μας. Και διαβάζουμε ψαλμούς ευημερίας ή όπως τα δικά μας τα λόγια. Μπορούμε να πούμε όσα τα σπόρια που έχει μέσα αυτό το βάζο, τόσο να είναι και τα χρήματα που θα έρθουν, να έχω ευημερίες, τύχες, καλές
επιτυχία στη ζωή μου και όλα να μου πάνε δεξιά. Μετά, όταν τα κεριά θα φτάσουν ίσα ίσα προς το... πριν φτάσουν στις φακές, θα τα σβήσουμε με το χέρι μας. Έτσι. Σβήνουν πολύ εύκολα. Αυτό και θα το βάλουμε σε ένα σημείο, να το κρύψουμε, που δεν θα το πειράξει κανένας άλλος. Μόνο εμείς θα ξέρουμε γι' αυτό. Μπορείς να μου πεις να ξανακάψεις πάνω μα θέλεις. Αυτό λοιπόν είναι το ξόδικι μας. Το επαναλαμβάνουμε πάντα στις γιορτές που γράφω. Όπως την πρώτη μέρα του χρόνου ή την ονομαστική μας γιορτή ή μόνο στα γενέθλιά μας. Αυτά λοιπόν. Καλή επιτυχία αν το κάνετε και ό,τι και κάνετε. Γεια σας.